Λοιπόν, είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Ζήνωνας Τζάρας. Κύριε Τζάρα, καλώς ορίσατε στον Αλφα. Γεια σας. Είδαμε και πώς τα παρουσιάζει και ο ξένος τύπος αλλά και ο γερμανικός τύπος. Ταυτίζουν τα δύο μεταξύ τους. Νίκησε μεν η κυρία Μέρκελ, από την άλλη ανεβαίνει ακροδεξιά. Εμείς θα θέλαμε να μας πείτε αν η επανεκλογή της Μέρκελ αποδίδει ένα θετικό ή αρνητικό πρόσημο στις σχέσεις με την Άγκυρα. Νομίζω θα δούμε τα πράγματα να εξελίσσονται όπως τα έχουμε δει μέχρι στιγμής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, η εκλογή, η είσοδος του ακροδεξιού κόμματος στη Βουλή, νομίζω ότι θα μετατοπίσει κάπως τα πράγματα ακόμα πιο δεξιά στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας και ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί και στην εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία και τη στάση που διατηρεί η Γερμανία ως προς την τουρκική πορεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό διότι το ακροδεξιό αυτών κόμμαν διατηρεί πιο σκληρές θέσεις και νομίζω και έχει φανεί γενικότερα στο εκλογικό κοινό της Γερμανίας ότι θέλουν και προσδοκούν μια πιο σκληρή στάση σε ό,τι αφορά τις γερμανοτουρκικές σχέσεις, ιδιαίτερα με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, που έχει αποκαλέσει τη Γερμανία ναζί και όλα αυτά τα προβληματικά πράγματα. Και ήταν και ένας από τους λόγους που οι σοσιαλδημοκράτες του Μάρτιν Σούλτς προσπάθησαν να κεφαλαιοποιήσουν όλον αυτόν τον κλίμα για να αυξήσουν, μετατοπίζοντας τη ρητορική τους προς τα δεξιά, για να αυξήσουν τις ψήφους τους, κάτι το οποίο δεν συνέβηκε. Άρα βλέπετε μια δεξιά στροφή πλέον στο πολιτικό. Μια κάπως δεξιά στροφή. Παρόλο που η Άγκελα Μέρκελ και οι Χριστιανοδημοκράτες ήταν πάντοτε, είχαν σκληρή στάση προς την Τουρκία. Συνεπώς πλέον ποιος θα είναι ο δείχτης για τη στάση που θα τηρήσει το Βερολίνο στο θέμα με τις γερμανοτουρκικές σχέσεις αλλά και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, πρέπει να πούμε ότι η Άγκελα Μέρκελ, παρά την σκληρή στάση που έχει διατηρήσει κατά την προεκλογική περίοδο, προσπάθησε στις τελευταίες μέρες, και το είχε αναφέρει και ο κύριος Ερντογάν, να μην είναι τόσο σκληρή όσο ήταν ο Μάρτιν Σούλτς. Και αυτό νομίζω το έπραξε, διότι αντιλαμβάνεται την σημασία των γερμανοτουρκικών σχέσεων σε ό,τι αφορά βεβαίως τα θέματα του εμπορίου και της οικονομίας και των επενδύσεων, αλλά και τα θέματα της ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το Ιράκ τώρα, το Ιράν ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Οπότε δεν θα περίμενα να δούμε σημαντική επιδείνωση στις τουρκογερμανικές σχέσεις, αλλά μάλλον μια ανισορροπημένη κατάσταση η οποία θα επιτρέψει σε κάποια επίπεδα την καλή συνεργασία και θα διατηρήσει βεβαίως κάποιες διαφωνίες σε θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που και ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε την περασμένη εβδομάδα στη συνέντευξή του στο Reuters ότι ευχαριστούμε την κυρία Μέρκελ που έχει αποφύγει να κριτικάρει τις πολιτικές μας. Και αυτό νομίζω το έπραξε ο κύριος Ερντογάν, διότι προέβλεψε ότι η Άγκελα Μέρκελ θα είναι και πάλι καγκελάριος της Γερμανίας. Είπατε πριν ότι γενικότερα στην κοινή γνώμη της Γερμανίας θέλουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία και αναφερθήκατε πρώτα σε κάποιους χαρακτηρισμούς του Τούρκου Προέδρου. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Είναι το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Το μεταναστευτικό σίγουρα παίζει ρόλο. Νομίζω σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει δημιουργήσει πιο έτσι ξενοφοβικά, ή ρατσιστικά ή εθνικιστικά αισθήματα. Στη Γερμανία αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα λόγω του αριθμού σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες που έχει δεχθεί η Άγκελα Μέρκελ και είναι και το θέμα της μεγάλης τουρκικής κοινότητας που υπάρχει στη Γερμανία, δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 εκατομμύρια κόσμου, περίπου τα μισά από αυτά ψηφίζουν κιόλας. Οπότε υπάρχει ένας ιδιαίτερος φόβος, αν θέλετε, στην γερμανική κοινωνία για την ενδυνάμωση της Τουρκίας και για την επιρροή που μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο Ερντογάν επί της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία. Ξέρω, κύριε Τζάρα, ότι είπαμε σήμερα να συζητήσουμε κυρίως για το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και πώς επηρεάζει η σχέση με την Τουρκία. Θα ήθελα, αν μπορείτε, και το σχόλιο σας για το δημοψήφισμα στο Ιράκ των Κούρδων. Την ανάλυση σας, τι βλέπετε, ποια θα είναι ίσως τα ερωτήματα της επόμενης μέρας. Κοιτάξτε, αυτό που τίθεται ένα αμφιβόλο πλέον είναι τα σύνορα που έχουν δημιουργηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνθήκες περίπου 100 χρόνων και βλέπουμε να έχουμε ενώπιον μας, μεσοπρόθεσμα θα έλεγα, το ζήτημα της αλλαγής αυτών των σύνορων, της απόσχησης του Κουρδιστάν, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει το έναυσμα για παρόμοιες αποσχίσεις στη Συρία, στην Τουρκία ενδεχομένως αργότερα και στο Ιράν. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για αυτές τις χώρες, Ιράκ, Συρία, Ιράν, Ιράκ, και αυτό είναι που προσπαθούν να αποτρέψουν. Είναι πιθανόν
ο Μπαρζανί να μην προχωρήσει σε ανακήρυξη της ανεξαρτησίας σε πρώτη φάση, διότι αυτό θα του δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Έχει ήδη ξεκινήσει να του δημιουργεί προβλήματα με διάφορα εμπάρκο από τις γύρω χώρες. Αλλά θα χρησιμοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για να επαναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις του με την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάδης σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και άλλα. Ισχύος, λέτε εσείς. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τζάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.